Φίλες και φίλοι, γεια σας. Χριστός Ανέστη και αληθώς Ανέστη, και όλοι να έχουμε την πίστη μας στον Θεό, να πιστεύουμε με όλη μας τη δύναμη ότι μπορεί να σώσει την πατρίδα μας, να σώσει το γένος μας, διότι διερχόμαστε πολύ μεγάλες ημέρες αποκάλυψης, δύσκολους καιρούς, φίλες και φίλοι, και αυτά τα οποία έρχονται θα είναι ίσως αυτά τα οποία έχουν αποκαλύψει οι προφήτες μας. Θα πούμε τα πράγματα λιγάκι εντάχει, διότι επί δύο εβδομάδες νερό δεν είχε, επί μία εβδομάδα δεν είχε νερό η Θεσσαλονίκη. Πριν από δύο εβδομάδες πάλι είχε τύχει πρόβλημα και δεν υπήρχε ίντερνετ. Ως γνωστόν, ο σταθμός, ο ερευνητικός οργανισμός Ελλήνων, έχει τα γραφεία του στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Το πρωί έπεσε το ρεύμα από κάποιο λάθος που έκανε έργα ένας υπάλληλος της ΕΙΔΑΠ και έκοψε παρακαλώ πολύ το ρεύμα. Γι' αυτό, εάν υπάρχει κάποια διακοπή, ευνίδια διακοπή, φίλες και φίλοι, να ξέρετε ότι δεν θα φταίμε εμείς, άλλοι θα φταίνε. Κάποιοι άλλοι υπάλληλοι που κόβουν το ρεύμα ενώ έχουν έργα να κάνουν τη ΕΙΔΑΠ. Ελλάδα είμαστε, δυστυχώς αυτά συμβαίνουν εδώ. Φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, οι μέρες που ζούμε είναι οι μέρες αποκάλυψης. Φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε έναν ανεξέλεγκτο πόλεμο με εμπλοκή της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Ερντογάν έχει ήδη μιλήσει εδώ και καιρό για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Η επίθεση με χημικά στη Γούτα της Συρίας αποδόθηκε αμέσως με συνοπτικές διαδικασίες στον Άσαντ. Και έτσι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για επίθεση σε βάρος του Άσαντ και την τελική ανατροπή του. Απ' την άλλη πλευρά αντιδρά η Ρωσία, η οποία λέει δεν θα το επιτρέψει κάτι τέτοιο και σε περίπτωση που εκτοξευθούν πύραυλοι από την Αμερική, η ίδια θα τους καταρρύψει. Βρισκόμαστε λοιπόν, καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι. Ταυτόχρονα αυτό πρέπει να το συνδέσουμε και με το ότι θεώρησαν αμέσως ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τη δηλητηρίαση του Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα Σεργέη Σκρυπάλ την 4η Μαρτίου που έγινε στην Αγγλία. Άρα υπάρχει μάλλον ένα συντονισμένο σχέδιο, όπως είχε γίνει και με τον Σαντάμ Χουσέιν που είπαν ότι έχει χημικά. Κατά τον ίδιο τρόπο λένε ότι έχει χημικά και ρίχνει χημικά ο Άσαντ για να γίνει ο πόλεμος. Την ίδια ώρα έχουμε και στη χώρα μας να αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα με την Τουρκία, την προκλητικότητά της. Οι Έλληνες στρατιωτικοί έχουν μπει ήδη στο δεύτερο μήνα κράτησής τους στις τουρκικές φυλακές, με τον Ερντογάν πλέον, φίλες και φίλοι, να προειδοποιεί ουσιαστικά με απόβαση σε ελληνικό νησί. Δείτε τι έγινε προχθές στη Ρο με την βραδινή πτήση χωρίς φώτα πάνω από το νησί μας από τουρκικό ελικόπτερο. Υπάρχει προφανώς σχέδιο από τους Τούρκους κομμάντος να εισβάλλουν, να κάνουν απόβαση σε ελληνικό νησί. Εδώ όμως αυτό το οποίο είπαμε εμείς και αποκαλύψαμε και είχε αποκαλυφθεί βέβαια και πριν από καιρό, όταν ξεπουλούσαν τα 14 αεροδρόμια της κυβέρνησης Τσίπρα στους δανειστές, αυτό που είχαμε πει είναι ότι ξεπουλάνε μαζί και τον εθνικό εναέριο χώρο. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, όλη η ιστορία είναι γιατί θέλουν τον εθνικό εναέριο χώρο να τον ελέγχουν οι δανειστές και δει οι Γερμανοί. Αλλά αυτό, εάν γίνει, ουσιαστικά δεν θα έχουμε εμείς δικαίωμα να αναχαιτίζουμε τα τουρκικά αεροσκάφη, διότι η χώρα μας θα έχει τυπικά και ουσιαστικά παραδοθεί στους Γερμανούς και δι' αυτόν στους Αμερικάνους. Θα αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό έγκλημα που έχει συντελεστεί στο ελληνικό κράτος από τους ντόπιους προδότες. Και συμβιβασμός βεβαίως θα υπάρξει, λέει συμβιβασμός, συμβιβασμός ο οποίος συνεπάγεται προδοσία, λέει ο κύριος Κοντζιάς ότι θα υπάρξει στο ονοματολογικό. Προσέξτε τον κύριο Κοντζιά παρακαλώ πολύ, τον μέγα προδότη, ο οποίος λέει ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή τα Σκόπια και η Ελλάδα, πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να τα πάρουν όλα και ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να έχουν κέρδη. Ακούστε τι κέρδη εννοεί κέρδος ο κύριος Κοντζιάς, το ξεπούλημα της Μακεδονίας μας. Ελπίζω, λέει, να γίνει αυτό κατανοητό από όλες τις πλευρές της διαπραγμάτευσης και να έχουμε θετικές εξελίξεις. Ουστ μωρέ προδότη από εκεί πέρα. Το κλειδί, λέει, για την επίλυση του ονοματολογικού είναι ο ρεαλισμός και ο πραγματισμός. Τον ονόμαστε ρεαλισμό και πραγματισμό, την προδοσία, το ξεπούλημα της Μακεδονίας μας. Να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα από τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το θέμα της Μακεδονίας μας και του ξεπουλήματός μας στους Σκοπιανούς, για να περάσουμε στον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Αδαμίδη, πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Μακεδονίας μας και του...
αισιόδοξος ότι στην επόμενη συνάντηση μπορεί να γίνει το μεγάλο βήμα για τη διαπραγμάτευση στο ονοματολογικό, εμφανίστηκε ο Νίκος Κοντζιάς μετά την μαραθώνια συνάντηση που είχε στη Βιέννη με τον σκοπιανό ομολογό του Νίκολα Δημητρόφ και τον διεθνή διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς. Έχουμε καταγράψει στις λεπτομέρειές τους ποια είναι αυτά που συμφωνούμε και ποια που διαφωνούμε. Έχουμε εντοπίσει ποια είναι τα κύρια θέματα για κάθε πλευρά και ελπίζω στην επόμενη συνάντησή μας να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα. Υπάρχουν για όλα τα αναγκαία βήματα σχεδιασμός και συμφωνία. Για θετική εικόνα μίλησε και ο Μάθιου Νίμιτς. Λοιπόν, ακούσατε φίλες και φίλοι, ο κύριος Κοντζιάς που το πάει κανονικά με τον κύριο Νίμιτς και με τον κύριο Δημητρόφ και τον κύριο Τζάεφ προχωράνε στο ξεπούλημα της Μακεδονίας μας. Και βεβαίως δεν είναι το μοναδικό ξεπούλημα εδώ. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με το ξεπούλημα των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ. Κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί και έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της γραμμής μας τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Γεια σας κύριε Αδαμίδη. Γεια σας κύριε Βραχιολίδη. Χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Χριστός Ανέστη, να είστε καλά, ό,τι υποθείτε. Για πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ η κυβέρνηση μίλησε προχθές, χθες ακούσαμε και στα sites το είδαμε ότι στέλεχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δήλωσε ότι η κινητοποίηση των εργαζομένων για την πώληση της ΔΕΗ θα είναι παντελώς υποτονικές, διότι είπε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ελέγχονται απόλυτα από την κυβέρνηση. Καλά, αυτό μένει να αποδειχθεί. Δυστυχώς προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν και προβοκατόρικους όρους, κάτι το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά στα χρονικά. Μια διαδικασία, μια επιλογή της κυβέρνησης όπου ξεπουλά τον εθνικό πλούτο. Μίλησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για εθνικό έγκλημα. Προσπαθεί τώρα με κάθε τρόπο να δημιουργήσει και προβοκατόρικες λογικές μέσα στη τάξη του συνδικαλιστικού κινήματος. Ξέρετε κύριε Βραχιολίδη, εμείς δεν θα κάνουμε τίποτε λιγότερο από αυτό που είχε γίνει το 2014. Η κυβέρνηση τότε προχώρησε στην επίταξη και στην επιστράτευση των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων. Η σημερινή κυβέρνηση, με το που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, κατήργησε αυτή τη διαδικασία της επίταξης και της επιστράτευσης. Ελπίζω να μην χρειαστεί να κάνει κάτι αντίστοιχο. Εμείς, με όλες μας τις δυνάμεις, και θεωρώ ότι συμπαραστάτες θα έχουμε και την κοινωνία, γιατί αυτό που θα συμβεί στη χώρα μας μετά την πώληση των λιγνητικών μονάδων θα είναι η τεράστια αύξηση της τιμής του ρεύματος, την οποία βεβαίως θα πληρώσουν οι καταναλωτές, την οποία βεβαίως αποκρύπτουν συνειδητά από τους καταναλωτές, λέγοντας ότι είναι μια υποχρέωση της χώρας μας απέναντι σε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δηλαδή ψεύδονται συνειδητά, γιατί εμείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά νωρίτερα από την σημερινή κυβέρνηση τα θέματα των λιγνητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απόφαση λοιπόν του Ευρωδικαστηρίου λέει ότι η ΔΕΗ δεν έχει δικαίωμα στα νέα λιγνητικά πεδία. Μα η ΔΕΗ δεν έχει καμία πρόθεση να ανοίξει νέα λιγνητικά πεδία. Άλλωστε τα λιγνητικά πεδία ανήκουν αποκλειστικά στην κυβέρνηση και η ίδια η κυβέρνηση είναι αυτή που μπορεί να δώσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης είτε στη ΔΕΗ είτε όπου θέλει. Με βάση λοιπόν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν έχει δικαίωμα να τα εκμεταλλευτεί η ΔΕΗ. Άρα λοιπόν το ψέμα περισσεύει κύριε Βραχιολίδη, η κυβέρνηση συνειδητά προχωρά στην πώληση δημόσιου πλούτου, στην εκποίηση δημόσιας περιουσίας για να κερδοσκοπήσουν και αυτό θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα εάν υλοποιηθεί αυτή η απόφαση και λέω εάν υλοποιηθεί γιατί δεν φτάνει μόνο να ψηφίσει αυτόν τον νόμο, αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση. Αυτό μπορεί να το κάνει γιατί φαίνονται ότι υπάρχουν 153 ορκισμένοι βουλευτές για να μην χάσουν τη θέση τους, να κερδίσουν ενδεχομένως αυτή τη μάχη μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι θα χάσουν τον πόλεμο μόλις αυτός ανοίξει, σε εισαγωγικά το λέω, με τις επερχόμενες εκλογές που θα έρθουν. Γιατί συνειδητά έχουν πει ψέματα στον ελληνικό λαό ότι πρόκειται να κρατήσουν τη ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο. Εδώ μιλάμε ότι θα διαλύσουν τη ΔΕΗ, θα την κάνουν πολύ μικρή, πιο μικρή και από αυτήν που ήθελαν να φτιάξουν οι προηγούμενοι με το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ. Θα δώσουν κοψοχρονιά, μπιρμπαρά και αυτά δεν είναι λόγια δικά μου.
Ο προηγούμενος Υπουργός Ενέργειας μίλησε για ρεσάλτο που ετοιμάζουν τα συμφέροντα στις πλάτες της ΔΕΗ και κατ' επέκταση στις πλάτες των καταναλωτών. Άρα αυτό... Παρακαλώ. Θέλω να μου πείτε ότι καταλαβαίνει ο καθένας πού θα πάμε, πού θα οδηγηθούμε με το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Εσείς έχετε πέρα των απεργιών κάποια άλλη αντίδραση να προτάξετε, γιατί νομίζω και τις απεργίες σας στραγγαλίζουν. Πρέπει να υπάρχει, νομίζω, μια γενική συνέλευση και γενική, όπως το λένε, να έχουν πληρώσει και να μην χρωστάνε οι υπάλληλοι. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς σε αυτό το θέμα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα για να πάρουμε απόφαση για να ξεκινήσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Έχουμε ήδη λάβει τις αποφάσεις. Ο χρόνος αναμένεται με την κατάθεση του νομοσχεδίου για να δούμε πώς θα κορυφώσουμε τις απεργιακές μας κινητοποιήσεις. Αυτό που έχει σημασία, κύριε Βραχιολίδη, είναι το ότι δεν πρόκειται οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ να παραδώσουν αυτές τις μονάδες στους επίδοξους επενδυτές. Το έχουμε κάνει σαφές προς τον Υπουργό, το έχουμε κάνει σαφές προς τη διοίκηση της ΔΕΗ, η οποία βεβαίως ελέγχεται και πιστεύω ότι θα ελεγχθεί και στο μέλλον ποινικά για αυτό που θα γίνει και για το τίμημα. Ποιος θα αξιολογήσει το τίμημα, ποιος θα το κοστολογήσει. Εδώ μιλάμε για μεγάλα σκάνδαλα που πρόκειται να συμβούν το επόμενο χρονικό διάστημα και να είστε βέβαιος και εσείς και οι καταναλωτές ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι περνάει από το χέρι μας και σε νομικό επίπεδο, αλλά και σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, να αποτρέψουμε αυτή την πώληση στην πράξη. Γιατί μπορεί αύριο, επαναλαμβάνω, οι 153 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπου απειλούσαν με φυλακίσεις ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κ. Καμμένος, το 2014, μίλαγε για το ποιος θα γλιτώσει τη φυλακή. Θα πάει ο ίδιος φυλακή προφανώς τώρα. Εγώ λοιπόν υπενθυμίζω και μέσα από τη συχνότητά σας, αλλά θα το κάνουμε και τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, θα το πούμε σε όλο το Πανελλήνιο, ότι αυτό που γινόταν το 2014 και χαρακτηρίστηκε ως εθνικό έγκλημα, είναι εθνικό έγκλημα μεγαλύτερο και σήμερα. Και λέω μεγαλύτερο και σήμερα γιατί η χώρα μας είναι αυτή η οποία βρίσκεται σε μια δύσκολη περιπέτεια που προφανώς μας έχουν οδηγήσει οι πολιτικοί. Και το μοναδικό δικό μας, της κυβέρνησης, ατού που μπορεί να έχει το κράτος δηλαδή, να αξιοποιεί την ενέργεια για την επάρκεια και την αυτάρκεια των καταναλωτών, ερχόμαστε να το ξεπουλήσουμε μπιρμπαρά, προκειμένου κάποιοι επίδοξοι αγοραστές να κερδοσκοπήσουν. Μην ξεχνάτε ότι η ΔΕΗ δημιουργήθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Αυτός ο γίγαντας που δημιουργήθηκε το 1950, μετά από 68 χρόνια, έρχεται μια κυβέρνηση κατ' επίφαση αριστερή να τον δώσει βορρά στα χέρια ή θα έλεγε κανείς στα δόντια των κρατικοδίαιτων σε εισαγωγικά επενδυτών. Μάλιστα. Κοιτάξτε, ο κύριος Παναγιωτάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, μπορείτε να μας πείτε τι ρόλο παίζει? Από ό,τι ξέραμε, αυτός ήταν επίσης κατά του ξεπουλήματος ΔΕΗ. Και δεν ξέρω αν προέρχεται από τον δικό σας χώρο, δηλαδή από τον χώρο των εργαζομένων. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό είναι γνωστό σε όλους, ότι ο πρόεδρος της εταιρείας διετέλεσε και πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ. Ήταν ο προκάτοχός μας πριν. Μάλιστα. Από αρκετά χρόνια. Τι ρόλο παίζει αυτός ο άνθρωπος? Κοιτάζεται στον καθρέφτη. Άλλα έλεγε, άλλα κάνει. Και είναι αυτός ο οποίος βάζει τελικά το μαχαίρι, καρφώνει το μαχαίρι στην πλάτη της ΔΕΗ. Εμείς έχουμε υπενθυμίσει στον κύριο Παναγιωτάκη ότι η παραίτηση είναι μια γενναία πράξη. Άλλωστε, και εδώ θα πρέπει να λέμε τις αλήθειες, το 1990 κάποιος άλλος στη θέση του, ο οποίος υποτίθεται ότι είχε και πιο φιλελεύθερες απόψεις, ενώ ο κύριος Ξανθόπουλος, όταν πιέστηκε από τον πρωθυπουργό τότε, τον άιμιστο, τον κύριο Μητσοτάκη, είπε ότι προτιμώ να πάω στο σπίτι μου και αυτό έκανε. Παραιτήθηκε γιατί του επέβαλαν να πουλήσει τότε τις μονάδες της ΔΕΗ. Του το υπενθυμίσαμε λοιπόν αυτό, ότι ο Ξανθόπουλος έχει μείνει στην ιστορία για αυτό το γεγονός. Ο κύριος Παναγιωτάκης ξέρει τι θα κάνει. Είναι στην εταιρεία από τον Ιούνιο του 1974. Ξέρει την εταιρεία καλύτερα από όλους μας. Μάλιστα. Ακριβώς. Διετέλεσε λοιπόν
και πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, διετέλεσε σε διευθυντικές θέσεις και σήμερα είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβολο της εταιρείας. Μάλιστα. Θα λέγαμε ότι το έγκλημά του είναι πολύ μεγαλύτερο από πολλών άλλων, έτσι. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Γι' αυτό του έχουμε επισημάνει ότι η παραίτηση είναι μια γενναία πράξη σε αυτή τη φάση. Βεβαίως, πολλοί λένε ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εμείς πάντως θα δώσουμε τον αγώνα μας. Ο αγώνας αυτός θα περιλαμβάνει και διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Κοιτάξτε κύριε Βράχη, εμείς θα απεργήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε το σύνολο των εργαζομένων να απέχει από την εργασία του για αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, στόχος μας δεν είναι να ταλαιπωρήσουμε τους Έλληνες καταναλωτές. Και αυτό δεν θα συμβεί. Άλλωστε, σήμερα είναι τόσο μικρή η ζήτηση, είναι τόσο μεγάλη η επάρκεια που υπάρχει από ισχύ, είναι η ζήτηση, μάλλον αλλιώς, η επάρκεια είναι 4 φορές περίπου μεγαλύτερη από τη ζήτηση σήμερα. Άρα αντιλαμβάνεστε το ότι σήμερα πρακτικά, να σας πω κάτι, δουλεύουν αυτή την ώρα 4 λιγνητικές μονάδες σε Βορρά και Νότο, λόγω της επάρκειας ισχύως. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ίσως γι' αυτό το κυβερνητικό στέλεχος να είπε ότι δεν θα γίνουν και πάρα πολλές μεγάλες αντιδράσεις των εργαζομένων, με δεδομένο το ότι δεν θα υπάρχει έλλειψη ενέργειας. Δεν θα έχουμε έλλειμμα, τέτοιου είδους έλλειμμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα απεργήσουμε με όση δύναμη έχουμε. Πιστεύω ότι δίπλα μας θα είναι και οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και το σύνολο της χώρας. Και το αποτέλεσμα είναι το ότι αυτός ο πόλεμος θα κερδιθεί από τους Έλληνες καταναλωτές, από τους Έλληνες πολίτες, και θα χαθεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Μπορεί να κερδίσουν τη μάχη της πώλησης της ΔΕΗ. Το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Αλλά αυτό που θα χάσουν είναι τον πόλεμο. Και τότε ο θόρυβος θα είναι πολύ μεγάλος και θα τον ακούσουν πάρα πολύ δυνατά. Να ξέρετε ότι είμαστε εμείς ως σταθμός κοντά σας, ως εφημερίδα ανεξάρτητος παρατηρητής κοντά σας, και βεβαίως, όπως είπατε κι εσείς, πιστεύω ότι είναι το σύνολο του ελληνικού λαού κοντά σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Θα είμαστε από κοντά και θα τα παρακολουθούμε και θα σας ξαναχρειαστούμε, κύριε Αδαμίδη. Είμαστε στη διάθεσή σας για να καταλάβει ότι ο ελληνικός λαός το έγκλημα που πάει να δημιουργήσει η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Θα τους θυμίσουμε λοιπόν την φυλακή την οποία επικαλέστηκε ο κύριος Καμένος. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ και πάλι Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Αδαμίδης, κύριος Γιώργος Αδαμίδης, ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ. Εμείς περνάμε τώρα αμέσως στην αποκάλυψη την οποία σας είχαμε προαναγγείλει εδώ και μερικές ημέρες. Φίλε πρόδρομε, νομίζω ότι έχουμε το σχετικό απόσπασμα. Πρόκειται για πολύ μεγάλο σημαίνον στέλεχος της κυβέρνησης Τσίπρα, από τα μεγάλα υπουργικά στελέχη της κυβέρνησης Τσίπρα, όπου βρήκαμε στο αρχείο μας συνέντευξη, την οποία μας έδωσε με την άδειά του, διότι θα ακούσετε στην αρχή, λέει ότι εντάξει, γράφουμε, κάντε ησυχία, λέει στους διπλανούς του πολιτικού του γραφείου, και αποκαλύπτει και λέει, παρακαλώ πολύ, ο υπουργός, θα τον ακούσετε και θα ακούσετε και καταλάβετε και τη φωνή του, λέμε και το όνομά του, ονοματίζει και χαρακτηρίζει τρομοκράτες τους δανειστές. Και δείτε στο τέλος πως μιλάει για τον ελληνικό λαό και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Είναι φοβερά και ζουμερά αυτά που θα ακούσετε από τον υπουργό της κυβέρνησης Τσίπρα, όσα αποκαλύπτει. Και βεβαίως οι ερωτήσεις μας είναι επίκαιρες, αν και η συνέντευξη πάρθηκε λίγο διάστημα πριν έρθει στην εξουσία η κυβέρνηση Τσίπρα. Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε την αποκάλυψή μας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μια αίσθηση το τελευταίο διάστημα. Γράφουμε δηλαδή τώρα. Γράφουμε, ναι. Παιδιά, λίγο ησυχία, Λοιπόν, σιγά σιγά μιλάτε, έλα. Κύριε Κουρουμπλή, υπάρχει μια αίσθηση ότι το τελευταίο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει σιγά σιγά να τα γυρίζει. Κατηγορούν δηλαδή τον αρχηγό σας ότι κάνει κάποιες κολοτούμπες, κάποια γυρίσματα. Κοίταξε, δεις τώρα, υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αφού κάνει γυρίσματα, πώς μπορεί να είναι το κόμμα σε διαδικασία που μπορεί να στηρίζει τρομοκράτες, τέτοιου είδους ενέργειες? Ή το ένα σημαίνει το άλλο. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο.
Νομίζω ότι το ευχαριστημένο έχει ευνηδιαστεί από τις επισκέψεις, τις συναντήσεις και τα υψηλά πρωτόκολλα που έχουν προσδιορίσει το επίπεδο των επαφών. Μάλιστα. Με συνέπεια να νιώθουν την πολιτική ανασφάλεια να τους αγγίζει. Ναι. Διότι έγινε ένα ταξίδι στην Αμερική πριν καν πάει ο Σαμαράς. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πολύ ουσιαστικό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ξεκαθάρισε με πολύ καθαρούς όρους ότι το ζήτημα του μνημονίου έχει πεθάνει. Ότι η Δανειακή Σύμβαση θα μπει σε διαπραγμάτευση. Βεβαίως έβαλε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το ευρώ και τα λοιπά, για να μην δίνονται λαβές στους θερμοκέφαλους εδώ του συστήματος και να χρησιμοποιούν διάφορα τέτοια πυροτεχνήματα εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Για να σταθούμε σε αυτά τα οποία είπατε, με βάση το ευρώ, πώς μπορεί να προχωρήσει μια πολιτική της χώρας όταν είναι δέσμια του ευρώ? Κοιτάξτε, όταν θα βρεθεί μια πολιτική κυβέρνηση στη χώρα η οποία θα μπορεί πραγματικά να βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όλα αυτά που γεννούν τις αιτίες της κρίσης και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, μπορεί από εκεί πραγματικά να ξεκινήσει η επιτάχυνση εξελίξεων ακόμα και στην ίδια την Ευρώπη. Μην το θεωρούν κάποιοι υπερβολικό και υπερβατικό αυτό. Ένα τσακ χρειάζεται και η Ευρώπη να ξεμπλοκάρει, ναι, από μια λογική που την φαλκιδεύει και της βάζει τη θηλιά στο λαιμό. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το ευρώ είναι μηχανισμός στα χέρια της Μέρκελ, έτσι ώστε να κατασπαράσει τις χώρες του Νότου και πολύ περισσότερο τη χώρα μας. Κάποιος όμως, και ακόμα και αυτό, κάποιος πρέπει να το βάλει στο τραπέζι για να το ψηλαφίσουμε και να δούμε περί τίνος πρόκειται και τι συνέπειες έχει. Μάλιστα. Δεν πρέπει από κάπου να ξεκινήσει όλη αυτή η κουβέντα. Σας λέω λοιπόν ένα απλό πράγμα. Δέστε την κριτική που δέχεται η Γερμανία στους G8, την οποία δεν δέχεται από κανένα στην Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή, στους G8, δεν μπορεί να έχεις τόσο υψηλό ανταγωνισμό μειώνοντας στο 0,5% τον πληθωρισμό και κρατώντας τους μισθούς και τα μεροκάματα εδώ και 12-15 χρόνια στην ίδια κατάσταση. Πρέπει να πληθωρήσεις λίγο. Ναι. Ακόμα και η Κίνα αύξησε κατά 16% τους μισθούς ακριβώς για να μειώσει κάπως την ανταγωνιστικότητα. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Έχουμε μια Γερμανία υπερανταγωνιστική, ναι, και οι υπόλοιποι εμείς είμαστε της κατιάς ώρας. Όχι μόνο η Ελλάδα, σχεδόν όλη η Ευρώπη. Σωστά. Λοιπόν, όταν είμαστε μια ένωση αλληλεγγύης. Ναι, αλλά το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει η Γερμανία, έτσι. Ναι, αλλά γιατί δεν υπάρχει καμιά φωνή να βάλει το ζήτημα σε αυτή τη βάση. Μάλιστα. Όταν όμως ο κύριος Τσίπρας δεσμεύεται ότι θα παραμείνει πάση θυσία στο ευρώ, μήπως βγάζει κάποια διαπραγματευτικά στοιχεία από πάνω του? Κοιτάξτε, μπορεί να παίξει το χαρτί των αντιπάλων του. Αυτή τη στιγμή ο κύριος. Αχα, μάλιστα. Θέλετε ένα ζήτημα σοβαρό. Σωστά. Πώς? Σωστά. Πάντως, να πέσουν πάνω να τον κατασπαράξουν και να αρχίσουν να λένε την τρομοκρατία που για επί τρία χρόνια έχουν ενσπείρει και ενσταλάξει στην ψυχή των Ελλήνων παίζοντας με αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Η δεξιά άλλωστε δεν είναι η πρώτη της αυτή. Έλεγα προχθές σε ένα πάνελ που ήμουν με τον Μάκη τον Κουρί, mm-hmm, την ιστορία της δραχμής επί Γεωργίου Παπαντρέου του 64. Mm-hmm. Και μάλιστα μου θύμισε ο κύριος Κουρίς ότι όχι μόνο αυτό, αλλά βγάλανε φυλάδια και τα σκόρπισαν σε όλη την Ελλάδα. Κινδυνεύει η δραχμή. Ναι, σωστά. Λοιπόν, με τέτοια παιχνίδια, αυτοί που υποτίθεται φορούνται από πατριωτικά αισθήματα, δεν έπρεπε να παίζουν ποτέ. Σωστά. Καμία πολιτική σκοπιμότητα και κομματική σκοπιμότητα δεν μπορεί να υπερίπταται
των συμφερόντων του τόπου και της κοινωνίας. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, με βάση αυτά τα οποία είπατε. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στην Αμερική και έδωσε την εντύπωση ότι προσέφερε ομπρέλα προστασίας στο δούνου του, λέγοντας ότι δεν ευθύνεται για την περικοπή του 13ου, 14ου μισθού. Του είπε πολλά ο Τσίπρας, μισό λεπτό. Είπε και στο Σόιμπλε. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Έτσι θέλουν να τα εμφανίσουν κάποιοι. Κάποιοι που πριν από 3 μήνες εδώ περί χαρής διεκήρυταν ότι ο Τσίπρας είναι ένας απομονωμένος πολιτικός. Και επίχεραν όταν ήρθε ο κύριος Γιούγκερ εδώ και δεν κρίθηκε ότι έπρεπε να γίνει συνάντηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα λοιπόν ευνηδιάζονται. Mm-hmm. Τότε μας είπαν ότι ξέρετε το μόνο ταξίδι μας είναι στη Λατινική Αμερική. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν που ανοίγουν οι πόρτες και θα ανοίξουν και άλλες πόρτες, θα δείτε ότι θα ανοίξουν και άλλες πόρτες. Ανοίγουν πολλές πόρτες τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί καταλαβαίνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολιτικά ανερχόμενη νέα δύναμη που διαθέτει το ηθικό πλεονέκτημα, ακόμα και αυτά που λένε αυτοί για θεσμούς καινούργιους που πραγματικά θα εμπεδώνουν την κοινωνική, την πολιτική, την οικονομική δημοκρατία, τη δίκαιη κατανομή των βαρών, τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Να σας πω κάτι. Να μας πούν για όλα αυτά αυτοί οι φοβεροί υποστηρικτές όλων αυτών των απόψεων που περιραίουν και λένε ότι εμείς εδώ σταθεροποιήσαμε την οικονομία και καλλιεργήσαμε αξιοπιστία. Ξέρετε, η αξιοπιστία δεν τρώγεται. Σωστά, σωστά. Το πιάτο είναι άδειο. Πάντως ο κόσμος, βλέποντας τον κύριο Τσίπρα να πηγαίνει εκεί έξω και να συνομιλεί με το δούνου του, θα περίμενε τουλάχιστον να εκφράσει την αντίθεσή του και να ζητήσει αποζημιώσεις από το δούνου του, το οποίο παραδέχθηκε το εγκληματικό του λάθος. Το έθεσε το θέμα αυτό ο κύριος Τσίπρας. Για πείτε μου. Και το έθεσε το θέμα αυτό. Του είπε ότι και λάθη κάνατε και ζημία μεγάλη. Και αυτό το ζήτημα είναι ένα από τα ζητήματα, όπως ξέρετε. Εγώ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι, το είπα στη Βουλή και έγινε και δήλωση, η οποία έπαιξε με το θέμα αυτό ακριβώς, ότι εμείς, αν θέλει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να βοηθήσει τον τόπο, μπορεί να κάνει μια τέτοια πρωτοβουλία και να τη στηρίξουμε ενδεχομένως. Πρωτοβουλία, τι πρωτοβουλία λοιπόν? Να ζητήσουμε... Η ζημία που έγινε στην οικονομία με τον δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, ναι, η οποία επέβαλε τριπλάσια ύφεση, προκάλεσε μάλλον τριπλάσια ύφεση, με συνέπεια πολλά μέτρα και πολύ μεγάλη ζημία. Να καθίσουμε. Να τη χρεωθεί το δούνο του. Ναι, όχι, να ετοιμαστεί η Τρόικα ολόκληρη. Όλη η Τρόικα. Και να ετοιμαστεί ένα πακέτο. Σε αντιστάθμιση αυτή τη ζημή που να πάει στην πραγματική οικονομία. Εσείς το είπατε αυτό, ο κύριος Σαμαράς είπε κουβέντα. Δεν έτυχα καμία απάντηση. Αλλά αυτό σήμερα πλέον είναι ένα όπλο στα χέρια του. Εγώ, επειδή δεν θέλω τα ζητήματα αυτά, τα μεγάλα ζητήματα του τόπου και της πατρίδας να τα θέτω μόνο στη λογική του κόμματός μου, αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Δεν είναι να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να επιτίθεται με σφοδρότητα κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι επί αυτού του ζητήματος, επιτέλους ας αληφθεί μια πρωτοβουλία να γίνει μια κουβέντα. Εσείς είσαστε από τους πρωταγωνιστές της Βουλής, οι οποίοι ζητούν για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο να αποδοθεί στην Ελλάδα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο, νομίζω, έτσι ώστε η ζημία την οποία προκάλεσε το δούνου του και η Τρόικα. Δεν είσαστε υπέρ αυτής της άποψης. Είμαι υποστηρικτής αυτής της άποψης. Μάλιστα. Και θα το βάλω και στα όργανα του κόμματος. Σωστά. Είστε έντιμος άνθρωπος και φύγατε από το Πασόκ όταν είδατε ότι με την εγκληματική πολιτική του έβλαπτε το λαό και τα συμφέροντα της πατρίδας. Εάν διαπιστώνατε στην πορεία ότι κάτι αντίστοιχο γινόταν και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνατε το ίδιο? Κοιτάξτε, είμαι όριμο παιδί για να παίζω με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πατρίδα και την κοινωνία. Υπάρχουν κάποια ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει διαπραγμάτευση στη ζωή μας και στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Και το ζήτημα της πατρίδας και της κοινωνίας είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε
να τα βάζουμε στη λογική της πολιτικής και προσωπικής σκοπιμότητας. Είμαι εδώ, περασπίζομαι ακριβώς αυτόν τον χώρο, βρέθηκα μακριά από ένα χώρο που λάτρευσα, ερωτεύτηκα, με εμπόλιασε, έκανα και εγώ ό,τι μπορούσα να συμβάλλω με τη δική μου έτσι παρουσία και με ό,τι μπορούσε να πέμψει η δική μου προσωπικότητα. Λοιπόν, γιατί ακριβώς ανέτρεψε μέσα μου ό,τι είχε χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, τώρα εδώ λοιπόν κάναμε μια προσπάθεια που είναι όμορφη, είναι ενδιαφέρουσα, έχει πυρετό, έχει όραμα, έχει ελπίδα. Και ελπίζω ότι θα μείνουμε σταθεροί στην υπεράσπιση της αξιοπρέπειας του λαού μας και του τόπου μας. Σωστά. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τον κύριο Κουράκη από χθες. Κοιτάξτε, εσείς τι λέτε από αυτό? Είναι, το θεωρώ λίγο αστείο, γιατί όταν το είπε ο κύριος Τουρνάρας, λέει ο λαός, τα δικά μας είναι καρύδια, τα δικά σας είναι βαμπάκια, δεν ακούγονται. Εδώ, λοιπόν, το είπε ο Τουρνάρας και με πιο έντονο τρόπο, γιατί είναι υπουργός οικονομικών. Και είπε μια προσωπική άποψη. Ναι. Αν ήμουν εκεί, θα μπορούσα να του πω ότι ακόμα και έτσι να γίνει, εγώ θα δεχόμουν να φορολογηθώ. Γιατί πιστεύω ότι ο θεσμός της Εκκλησίας, έξω από τις αδυναμίες που παντού μπορεί να παρουσιάζονται, είναι ένας θεσμός πολύ χρήσιμος για τον ελληνισμό και ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια. Και έτσι τον αντιλαμβάνομαι. Εσείς τι πιστεύετε? Ούτε θρησκόληπτος είμαι, ναι, ούτε πουριτανός είμαι. Πιστεύετε ότι πρέπει να φορολογείται ο χριστιανός? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι τόσο ελάχιστο αυτό που συμβαίνει, ναι, και επειδή όσοι δεν ξέρουν και πολύ εκκλησιαστική ιστορία, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να λυθούν πριν φτάσουμε εκεί, και δεν είναι μόνο η ιστορία αυτή, γιατί υπάρχουν και υποχρεώσεις της πολιτείας ενδεχομένως απέναντι στην Εκκλησία. Ακούσατε, φίλες και φίλοι, τον κύριο Κουρουμπλή. Τι ωραία που τα έλεγε ο κύριος Κουρουμπλής. Ήτανε και είναι ένας από αυτούς που εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό. Η αξιοπιστία, λέει, του ελληνικού λαού, δεν παίζουμε με την αξιοπιστία του ελληνικού λαού, ότι θα έδινε τις μάχες του, ότι ακόμα και το θέμα της δραχμής ήτανε ένα από τα διαπραγματευτικά χαρτιά τα οποία δεν θα το έριχνε ευθέως ο κύριος Τσίπρας για να μην τον κατασπαράξουν, και τελικά πέσαν στα τέσσερα για να σφάξουν τον ελληνικό λαό. Φίλες και φίλοι, τελευταία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, όπως πληροφορούμαστε από το BBC, η Αμερική μαζί με την Βρετανία και τη Γαλλία ετοιμάζονται να κάνουν εισβολή, επίθεση σε βάρος της Συρίας, χωρίς να λάβουν καμία απόφαση το Συμβουλίο της Ασφάλειας του ΟΗΕ. Προχωράμε δηλαδή σε τραγικές καταστάσεις και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Ρωσία. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, με ένα πάρα πολύ ωραίο επιλεγμένο τραγούδι με ελληνικό χρώμα, για να πάμε στην καλεσμένη μας, την κυρία Άννα Ασημακοπούλου, βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής, στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, και έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Άννα Ασημακοπούλου. Γεια σας, Χριστός Ανέστη, κυρία Ασημακοπούλου. Αληθώς ο κύριος, αληθώς ο κύριος Κεδεφόρη. Κοιτάξτε, είχαμε παίξει πριν από λίγο δηλώσεις του κυρίου Κουρουμπλή που έκανε σε μένα σε συνέντευξή του, που είχε δώσει λίγο πριν εκλεγεί ο ίδιος και η κυβέρνηση Τσίπρα. Και οι δηλώσεις του ήταν χαρακτηριστικότατες, ονόμασε τρομοκράτες, χαρακτήρισε τρομοκράτες τους δανειστές, ότι δεν έκανε καθόλου κολοτούμπες ο κύριος Τσίπρας, γιατί τότε είχαν αρχίσει κάποιες ενδείξεις, κάποια δείγματα, και ότι θα άνοιγαν πολλές πόρτες και ακόμα και τα διαπραγματευτικά χαρτιά δεν θα τα έπαιζε όλα, διότι από κάτω είχε, φαίνεται, και το θέμα της δραχμής, μας είχε πει, το οποίο όμως δεν θα το εμφάνιζε αμέσως για να μην τον κατασπαράξουν, και ότι δεν έπαιζε ποτέ με την αξιοπιστία του ελληνικού λαού, και ότι όπως έφυγε ο ίδιος ο κύριος Κουρουμπλής από το ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως να έφευγε, αν οι περιστάσεις το απαιτούσαν, και από την κυβέρνηση Τσίπρα. Όλοι όμως πέσανε στα τέσσερα. Ένα μικρό σχόλιο γι' αυτό. Κοιτάξτε,
πρόσφατα, την 25η Μαρτίου, αν θυμάστε, ήμουνα στην περιοχή σας στην παρέλαση. Ναι, ναι. Και παρατήρησα τα σχόλια τα οποία γίνονταν προς τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή, να εκπρόσωπος από την περιοχή. Μάλιστα. Την κυρία Καφαντάρη. Και προφανώς δεν θα επιδοκίμαζα ποτέ ούτε απρεπείς χαρακτηρισμούς, ούτε οτιδήποτε σε αυτή την κατεύθυνση απέναντι σε εκλεγμένους ανθρώπους του Δημοκρατικού Τόξου. Όμως, είναι ενδεικτικό του σημείου στο οποίο έχει φτάσει ο κόσμος απέναντι στα απίστευτα ψέματα που έχει ακούσει από αυτήν την κυβέρνηση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει καταλάβει πόσο μεγάλη ψεύτες είναι όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινώ και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το θέμα στον κόσμο. Το θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι η μακροχρόνια αυτή κρίση και η έλλειψη, αν θέλετε, πραγματικής ελπίδας και προοπτικής στον κόσμο και ιδίως στο θέμα της ανεργίας έχει οδηγήσει τον κόσμο σε μια συνολική απαξίωση και ισοπαίδωση του πολιτικού συστήματος και όχι μόνο, και θεσμών και αξιών που σε άλλες εποχές είχαν άλλο υπόβαθρο και άλλη σημεολογία και άλλη σημασία, άλλο αξιακό κώδικα στον κόσμο. Για κάντε μου όμως την αυτοκριτική σας. Αυτό έχει δημιουργήσει μια πολύ πολύ μεγάλη δυσκολία. Για κάντε μου την αυτοκριτική σας, κυρία Σημακοπούλου, αφού το σύστημα έχει απαξιωθεί τόσο πολύ, το πολιτικό σύστημα, σαφώς θα φέρει ευθύνη και η Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Αναμφίβολα. Κοιτάξτε, όλοι έχουν ευθύνες. Και εγώ, παρότι συμμετέχω στην πολιτική σκηνή μόνο στα χρόνια του Μνημονίου, τώρα για να είμαστε σοβαροί, από το 12 δηλαδή, δεν έχω γνωρίσει εποχές που πολιτικοί διόριζαν, που πολιτικοί μπορεί να κάνουν και άλλα πράγματα. Αν και όπως παντού, έτσι, υπάρχουν έτοιμοι άνθρωποι και μη έτοιμοι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι μόνο στην πολιτική, είναι παντού. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως πρέπει να γίνεται αυτοκριτική και βεβαίως όλοι έχουν ευθύνες όσοι συμμετείχαν και συμμετέχουν στο σύστημα. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις μια προσπάθεια στην πολιτική, να είναι έντιμη να το παλέψεις και να αποτύχεις. Είναι άλλο να υποσχεθείς κάτι της παραπάνω από αυτά που μπορείς τελικά να δώσεις παλεύοντας γι' αυτά. Και είναι άλλο να κοροϊδεύεις τον κόσμο και να μην σε ενδιαφέρει καθόλου και να λες ομά ψέματα και μετά την επόμενη μέρα να λες και άλλα ομά ψέματα και να μην μαθαίνεις τίποτα από αυτά τα οποία κάνεις και να είσαι απολύτως αήθης. Τώρα ξέρετε δεν είναι κάτι. Όλοι στο ίδιο επίπεδο. Όλοι έχουν ευθύνες, αλλά το μερίδιο της ευθύνης, ιδίως για τη Νέα Δημοκρατία, επιμερίζεται παρελθοντικά και χρονικά, υπενθυμίζω ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης, λιγότερο κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία από το άλλο μεγάλο κόμμα της μεταπολίτευσης που ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ενδεχομένως αυτός να είναι και ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ καταποντίστηκε τόσο πολύ περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία διατηρεί αυτή τη στιγμή μία συμπαγή δύναμη γύρω από την οποία θα πρέπει όλοι να συστρατευτούμε με ένα και μόνο γνώμονα. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι η χειρότερη και η πιο καταστροφική της μεταπολίτευσης, για να μπορέσουμε να δούμε άσπρη μέρα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου. Και εγώ θυμάμαι τον κύριο Σαμαρά να έλεγε «σκίζω τα μνημόνια σελίδα-σελίδα». Και τελικά υπηρέτησε τα μνημόνια, ψήφισε μνημόνια και μάλιστα μιλούσε για success story, κάτι ανάλογο κάνει και σήμερα ο κύριος Τσίπρας, που λέει «βγαίνουμε από τα μνημόνια», υπηρετώντας τα μνημόνια. Ο κύριος Σαμαράς μείωσε, πήρε την οικονομία στο μείον και την πήγε στο ΣΥΝ μέσα σε 2,5 χρόνια. Ο κύριος Σαμαράς μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση. Ο κύριος Σαμαράς μείωσε τις ασφαλιστικές εισφορές. Ο κύριος Σαμαράς πάλευε για πράγματα και λίγο-λίγο τα πετύχαινε. Και αυτή ήταν η έννοια του «σκίζω τα μνημόνια». Και αυτή την έννοια υπηρετούσε μέχρι που δυστυχώς υπήρχε αυτό το θεσμικό παράθυρο, η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που επέτρεψε σε αυτή την ανίερη συμμαχία Τσίπρα-Καμένου να μας κυβερνούν σήμερα.
Κοιτάξτε, με τη βοήθεια βεβαίως του κυρίου Κουβέλη. Μείωσε... Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μην ξεχνάμε τον ιστορικό ναι. ρόλο του κυρίου Κουβέλη ναι, βέβαια. Σε όλη αυτή την ιστορία. Ο κύριος Σαμαράς όμως μείωσε και συντάξεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή μειώνονται και άλλο. Δηλαδή, παρέδωσε σκυτάλη στον κύριο Τσίπρα να κάνει το έργο ακόμα χειρότερο από ό,τι ήταν. Δεν παρέδωσε τίποτα. Δεν την παρέδωσε την εξουσία ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς αντιθέτως προειδοποίησε όταν ψήφιζαν οι βουλευτές για πρόεδρο της Δημοκρατίας για το τι ακριβώς θα συμβεί. Και είναι τόσο ανατριχιαστικά σωστές οι προβλέψεις που έκανε και που έγιναν εκείνη την περίοδο για το τι θα συμβεί μετά. Θυμάστε όταν έλεγαν ότι θα κλείσουν οι τράπεζες και μας έλεγαν καταστροφολογείται, κινδυνολογείται. Μας έχει κοστίσει, σύμφωνα με άλλους 100 δις, σύμφωνα με άλλους 100 και με άλλους 200 δις, αλλά ακόμα και με τον ίδιο τον κύριο Τσανακαλώτο, 60 δις, αυτή η ιστορία, οι τράπεζες έχουν ακόμα capital controls. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια. Έχουμε ακόμα capital controls. Ο λόγος που δεν το συζητάει κανείς είναι γιατί μια μεγάλη μάζα των Ελλήνων δεν επηρεάζεται από το αναλήψιμο ποσό. Η επιχειρηματικότητα όμως έχει υπομείνει τα πάντινα από τα capital controls. Και γενικώς δεν είναι εικόνα πολιτισμένης χώρας να ζεις με capital controls. Δεν κρατήσανε πουθενά τόσα ναι. χρόνια στην κρίση. Ακόμα και στην Κύπρο φύγανε σε λιγότερο χρονικό διάστημα από εμάς. Ας αφήσουμε τον κύριο Σαμαρά και ας πάμε στον κύριο Μητσοτάκη, τον νυν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και επίδοξο πρωθυπουργό, αυριανό πρωθυπουργό. Έχει δηλώσει ότι θα διεκδικήσουμε, και μάλιστα υπάρχει σχετικό βιντεάκι που παίζεται, όταν θα έρθουμε στην εξουσία θα διεκδικήσουμε. Από ποιους θα διεκδικήσει? Προφανώς από τους δανειστές. Άρα θα συνεχίσει να τηρεί την πολιτική που έχουν στρώσει οι προηγούμενοι, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, και θα συνεχίσει πάνω στις ίδιες ράγες τιμωρητικές σε βάρος του λαού. Να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι από τον κύριο Μητσοτάκη δεν θα ακούσετε ότι θα σκίσει το μνημόνιο. Δεν ναι. θα ακούσετε τέτοιου τύπου ψέματα. Όταν η χώρα έχει αναλάβει κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις, καλός ή κακός, κατά την άποψή μου, ξέρετε ότι οι δεσμεύσεις αυτές ήταν αχρίαστες, θα τις είχαμε γλιτώσει. Τώρα όμως ανελήφθησαν ως χώρα. Δεν μπορεί κανείς να λέει ότι θα τις αγνοήσει. Σοβαρός άνθρωπος εννοώ. Και ο κύριος Μητσοτάκης είναι εξόχως σοβαρός άνθρωπος. Άρα δεν πρόκειται να πει ο κύριος Μητσοτάκης ψέματα για τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μοίρα μας θα είναι η ίδια με έναν άνθρωπο στο τιμόνι όπως είναι ο κύριος Μητσοτάκης και με έναν άλλον άνθρωπο όπως είναι ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Καμένος και η συναυτό. Άλλο θα είναι το μέλλον μας με τον κύριο Μητσοτάκη και άλλο το μέλλον μας με τον κύριο Τσίπρα. Μισό λεπτό. Για να επιμείνω, κυρία Σιμακοπούλου. Κύριο Τσίπρα, ποιο είναι το μέλλον μας? Για να επιμείνω. Το μέλλον μας, παρακαλώ. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, έχει υπογράψει 3,5% πλεώνασμα πρωτογενές μέχρι το 2022 και από εκεί και πέρα 2% μέχρι το 2060. Αυτά θα κληθεί να εφαρμόσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ωραία. Κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, αν η οικονομία, λοιπόν, έχει πολύ ψηλό ρυθμό ανάπτυξης, το πρωτογενές πλεώνασμα αυτό θα είναι και επιτεύξιμο και λιγότερο βαρύ για τον ελληνικό λαό. Αν η οικονομία δεν αναπτύσσεται, θα είναι σαν να στείλεις πέτρα για να βγάλεις νερό. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είχε προβλέψει ότι θα είχαμε ρυθμό ανάπτυξης φέτος 2,8%. Έχουμε το μισό και μάλιστα έχουμε και το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί εφαρμόζει τη λάθος πολιτική. Ποια είναι η λάθος πολιτική? Διωγγώνει το δημόσιο, προσλαμβάνουν συγγενείς και φίλους. Δεν βοηθούν και δεν στηρίζουν την επιχειρηματικότητα γιατί την πνίγουν σε φόρους και την πνίγουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους με την υψηλή φορολογία και τις δυσβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες από ό,τι μαθαίνουμε, και πάντα επειδή είμαστε σοβαροί άνθρωποι και εγώ νομικός, κρατάμε επιφυλάξεις για να διαβάσουμε το σκεπτικό μιας απόφασης, αλλά είναι προφανές ότι έχουν κριθεί αυτά σε κάποιο βαθμό αντισυνταγματικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το θέμα μιλάω για των ασφαλιστικών εισφορών, ναι. το οποίο είναι σαν να έχει μπει μια βόμβα στα θεμέλια του ασφαλιστικού συστήματος όπως το έχει φτιάξει ο νόμος Κατρούγαλου. Για να δούμε πού θα μας οδηγήσει αυτό. Η πραγματική όμως οικονομία ασφιχτιά.
Το αποτέλεσμα είναι δεν παράγεται πλούτος, το αποτέλεσμα είναι δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Δεν μιλάω τώρα για θέσεις εργασίας. Μειώνεται, λέει, η ανεργία. Ναι, βεβαίως, αφού προσλαμβάνονται οι άλλοι για 4 ώρες, δουλεύουν 8 και πληρώνονται 3 εκατοστάρικα, μειώνεται η ανεργία. Αλλά δεν ήταν αυτό το όραμα της μείωσης της ανεργίας. Κοιτάξτε, τώρα από τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα έχουμε νέα συντριβή στις συντάξεις, με την υπολογισμό που λέμε, του επανυπολογισμό των συντάξεων, και θα έχουμε και πτώση του αφορολόγητου. Αυτά θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη, όταν κληθείτε εσείς να αναλάβετε την εξουσία. Ο τρόπος που θα οδηγηθεί η οικονομία σε ανάπτυξη θα είναι, θα πρέπει να μειωθούν οι φόροι, θα πρέπει να διευκολυνθεί η επιχειρηματικότητα, να υπάρχει ένα πραγματικά φιλικό περιβάλλον προς την επιχειρηματικότητα και σε γραφειοκρατικό επίπεδο, και θα πρέπει να προσελκύσει κανείς επενδύσεις. Δεν προσελκύσει επενδύσεις όταν στους επενδυτές που υπάρχουν στη χώρα είναι εγκλωβισμένοι, γιατί έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, τους βγάζει στον Χριστό, με συγχωρείτε για την έκφραση. Δεν προσελκύεις έτσι επενδύσεις όταν κάνεις αυτό που κάνεις στους επενδυτές στο ελληνικό ή στους επενδυτές που έχουν αναλάβει τα αεροδρόμια, όταν δυσκολεύεις συνεχώς την κατάσταση, όταν εκπέμπεις ένα σήμα διεθνώς, όπως εξέπεμψε τις προάλλες η κυβέρνηση μέσω της αρμόδιας υπουργού, μέσω του ΚΑΣ, όταν ήθελαν να έρθουν να κάνουν κινηματογραφικές παραγωγές στο Σούνιο και δεν τους έδωσαν άδεια επειδή δεν θέλανε να τσουγκρίσουν με τους υπαλλήλους που δεν θέλαν να δουλέψουν παραπάνω ή δεν ξέρω τι ιδεολογικές προκαταλήψεις υπάρχουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο, αλλάζει τον τρόπο που γίνεται η αδειοδότηση, τα κάνει απλά τα πράγματα για να μπορέσουν να έρθουν να γυρίζουν ταινίες στην Ελλάδα. Δεν είναι καμιά επιστήμη αυτά τα πράγματα. Τα έχουν κάνει σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο. Yeah. Μπορούμε να τα κάνουμε κι εμείς. Αλλά πρέπει να θέλεις, πρέπει να ξέρεις και πρέπει και να μπορείς. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας και εσύ είναι αυτό. Ούτε θέλουν, ούτε ξέρουν, ούτε μπορούν. Γι' αυτό υποφέρουμε. Γιατί υπάρχει ένα μείγμα ιδεολειψίας και ανικανότητας που δηλητηριάζει αυτή τη στιγμή τη ζωή του τόπου και καταστρέφει και διαβρώνει και αξίες και συνειδήσεις με την καθεστωτική τους αντίληψη και την ισοπαίδωση των θεσμών και των αξιών μας σε όλα τα επίπεδα. Στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, παντού. Όλα αυτή τη στιγμή ισοπεδώνονται. Με στόχο να ισοπεδωθούν προς τα κάτω, με στόχο να μοιράζουν μιζέρια και να κρατήσουν τις καρέκλες τους. Αυτή είναι η κυβέρνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλω... είναι υποχρεωτικό. Αυτό μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει στις επόμενες εκλογές. Και ένας σοβαρός και νέος άνθρωπος που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτοδύναμος να είναι, θα διεκδικήσει ευρύτατες συνενέσεις για να αλλάξουμε και να ξεπεράσουμε αυτή την νοοτροπία του παρελθόντος που εκπροσωπεί ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Για κάντε μου εσείς προσωπικά τη δική σας αυτοκριτική. Ψηφίσατε νομίζω 2 μνημόνια, αν δεν κάνω λάθος. Αισθάνεστε η ίδια άνετα με τον εαυτό σας ή θέλετε να πείτε κάτι, ας πούμε, προς τον ελληνικό λαό προς αυτό το θέμα? Εγώ πριν εκλεγώ το 12 ήξερα τι θα πρέπει να γίνει και είπα την αλήθεια στον κόσμο που με ψήφισε. Οπότε μπορεί να έκανα κάτι το οποίο ήταν και δύσκολο και δυσάρεστο, αλλά επί κυβέρνηση ο Σαμαρά πίστευα και δικαιώθηκα ως προς την πορεία της κατάστασης ότι αυτές οι θυσίες θα πιάσουν τόπο και θα μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα. Αυτή η πορεία ανεκόπη βία μέσα από αυτό το κύμα λαϊκισμού του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου. Από εκεί και πέρα, παρότι ήμουν από τους ανθρώπους οι οποίοι υποστήριξαν το καλοκαίρι που κοντέψαμε να φύγουμε από το ευρώ και που ο κύριος Τσίπρας διαπραγματευόταν και έφερε το μνημόνιο αυτό, και παρότι ήταν ένα αχρίαστο και στενάχωρο πράγμα, υποστήριξα ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο σκληροί στην αντιμετώπιση του πώς πρέπει να το ψηφίσουμε αυτό το πράγμα. Ήμουνα μειοψηφία μέσα στο κόμμα μου. Μάλιστα. Αλλά συνετάχθη προφανώς με την κομματική πειθαρχία. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι εάν το δει κανείς συνολικά, δεν έπρεπε να ρισκάρουμε να φύγει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι βλέποντας αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα
και με την Τουρκία. Τα, και με το, για πείτε μου, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά μια και το φέρατε εκεί πέρα, τι έχουμε, ότι είναι προφανές ότι έχουμε ωφέλη από την ευρωπαϊκή μας οικογένεια, πέρα και πάνω από το οικονομικό. Για πείτε μου, πού έχουμε, στο θέμα δηλαδή της φυλάκισης των Ελλήνων στρατιωτικών, έχουμε καμία κάλυψη, στο θέμα του Σκοπιανού. Μας υποστηρίζει καθόλου καμία χώρα ευρωπαϊκή? Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε τα του οίκου μας. Όταν δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών και δεν υπάρχει καν μια ενιαία γραμμή από την κυβέρνηση, μιλάμε τώρα για διαπραγμάτευση στο Σκοπιανό, εγώ δεν επιρρύπτω τις πρώτες ευθύνες εκτός, τις επιρρύπτω εντός. Μάλιστα. Πρέπει δηλαδή τουλάχιστον να ξέρεις τι θέλεις και να ξέρεις τι ζητάς και να έχεις μια ενιαία στρατηγική διαπραγματευτική και να ζητάς και τη βοήθεια των υπολοιπών. Ένα. Δεύτερον, στο θέμα των Τούρκων και των Ελλήνων αξιωματικών, άμα ξεκινάς εσύ και λες, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, ότι έλα μωρέ, ένα σύνηθες επεισόδιο στα σύνορα είναι, δεν είναι τίποτα, θα λήξει 2-3 μέρες, ποιος θα σε πάρει στα σοβαρά? Όταν εσύ δεν καταλαβαίνεις πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση από την αρχή, όταν εσύ δεν ξέρεις πώς να τη διαχειριστείς, εντάξει, μετά καλά είναι να διεθνοποιήσεις το ζήτημα, αλλά όταν εσύ καθυστερείς, δημιουργείς και προβλήματα και για τον εαυτό σου. Άρα, εγώ δεν λέω ότι δεν θα ήθελα και οι Ευρωπαίοι να τώρα μαθαίνω ότι θα συζητηθεί μεθαύριο στο Κοινοβούλιο το θέμα. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Αλλά δεν λέω, εγώ θα ήθελα οι Ευρωπαίοι να είναι πολύ πιο δυναμικοί σε αυτό. Αλλά θα ήθελα και η δικιά μου κυβέρνηση να είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης από την αρχή και να την είχε χειριστεί με την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποίθηση που θα έπρεπε να δείχνει. Μάλιστα. Έχοντας το πάνω χέρι μέσα στην Ευρώπη, πώς να το κάνουμε, και ένα, μέσα στο ΝΑΤΟ στην περίπτωση του Σκοπιανού. Και ένα σύντομο σχόλιο σας, γιατί τελειώνει ο χρόνος εκπομπής, για το θέμα με την Τουρκία. Δηλαδή, πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω ότι μας στερίζει στο θέμα της διενέξεως με την Τουρκία, η οποία ετοιμάζεται ακόμα και σε νησί να εισβάλλει. Σας είπα ότι δυστυχώς την αδυναμία την οποία δείχνουμε εμείς σαν χώρα λόγω των χειρισμών της κυβέρνησης, αυτή τη στιγμή την εκμεταλλεύονται όλοι και εν πάση περιπτώσει δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκομίσουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη από τις ευρωπαϊκές μας συμμαχίες. Αυτό όμως, μια πιο σοβαρή κυβέρνηση και μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση μπορεί και πρέπει να αλλάξει. Πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς και μετά οι εταίροι μας θα αρχίσουν να μας φέρονται με τον μεγαλύτερο σεβασμό και τη μεγαλύτερη στήριξη που μας αξίζει. Αυτό πρέπει και να το διεκδικείς, όχι μόνο να το περιμένεις με τα χέρια σταυρωμένα ή ακόμα χειρότερα να κάνεις σε ορισμένες περιπτώσεις τις λάθος κινήσεις. Μάλιστα. Αυτό δυστυχώς γίνεται σήμερα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σημακοπούλου για τη συμμετοχή σας και για την κουβέντα την οποία είχαμε. Εγώ θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν μαζί μας λοιπόν η κυρία Άννα Σημακοπούλου. Είπαμε ορισμένα σημαντικά πράγματα νομίζω. Μπήκαμε και με ευθείες και δύσκολες ερωτήσεις. Απάντησε όσο ήταν να απαντήσει. Την ευχαριστούμε και πάλι ιδιαίτερα. Περνάμε σε ένα πολύ σύντομο για μισό λεπτό να πάρουμε μία ανάσα, να πιούμε μια γουλιά νερό και να έχουμε τον επίλογο της εκπομπής. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για τον επίλογο της εκπομπής Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Κοντά σας ήταν ο Γεράσιμος Βραχιολίδης με εδώ στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Οι εξελίξεις της τελευταίας στιγμής λένε ότι ενδεχομένως από ώρα σε ώρα να έχουμε επίθεση στην Συρία από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις, την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, τη Γαλλία και την Βρετανία. Και καταλαβαίνετε που μπορεί να οδηγήσει το πράγμα, με το γεγονός ότι ο Πούτιν και η Ρωσία έχουν μια προστατευτική ομπρέλα για τον Άσαντ. Προχωρούν σε έναν πόλεμο ο οποίος μοιάζει με τους προηγούμενους πολέμους που έγιναν και σε βάρος του Ιράκ και σε βάρος της πρώην Ιουγκοσλαβίας
της Σερβίας που την διαλύσανε στην κυριολεξία. Πόλεμοι οι οποίοι γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες και με χωρίς κανένα πόρισμα, επειδή μόνο και μόνο το έβγαλαν αυτοί. Ας ελπίσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα, ας ελπίσουμε να μην οδηγηθούμε σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και ας ελπίσουμε η χώρα μας να πάρει λίγο μπροστά, διότι οι προκλήσεις του Ερντογάν συνεχίζονται αμύωτες με το επεισόδιο που είχαμε στη Ρο, σαν να προειδοποιεί ότι μπορεί να έχει να κάνει απόβαση σε ελληνικό νησί. Οι ώρες και οι μέρες είναι πολύ κρίσιμες, φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε κοντά σας και ελπίζουμε να είμαστε κοντά σας και την επόμενη Τετάρτη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά όλες και όλοι. Γεια σας. Χριστός Ανέστη.